Πότε θα σβήσουν οι φωτιές σας, κύριε το Χαρόπουλε, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, το κατάλαβα. Οι πραγματικές φωτιές σας, ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα ακριβώς σήμερα και να αντιμετωπιστούν όλα τα φαινόμενα. Κοιτάξτε, είχαμε εκλογές πρόσφατα και το πολιτικό τοπίο έχει αποτυπωθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο-τρίτο κόμμα. Και με βάση αυτά τα γεγονότα, υπάρχει ένα κοινωνικό αίτημα για μια μεγάλη κεντροαριστερά. Mm-hmm. Πρώτη φορά εγώ βλέπω τέτοιο αίτημα. Τα τελευταία, ξέρετε, πολλά χρόνια ασχολούμαστε στην πολιτική, με την κεντροαριστερά, με την προσπάθεια να δημιουργηθούν ένας μεγάλος πόλος. Και τα λέμε και τηλεοπτικά από το 12. Πολλές φορές. Είπατε από το 12, είναι πολλά τα χρόνια. Και όχι μόνο για τα πολιτικά, για τα θέματα αγροτικής, οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι το επιστημονικό μου αντικείμενο, στο οποίο έχω και δουλέψει χρόνια και ακαδημαϊκά και ερευνητικά. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το κοινωνικό αίτημα η απάντηση δεν μπορεί να είναι, που λέει ενωθείτε, δεν μπορεί να είναι διχασμό εδώ στον κομμάτι. Πριν πάμε στο διχασμό, Θα σας πω. Το ερώτημα ή το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να ενωθούμε. 80% συμμετρήσεις οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, παρόμοια ποσοστά και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί η απάντηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κοινωνικό αίτημα για μια μεγάλη κεντροαριστερά να είναι από πομπές. Να είναι διαγραφές. Να είναι πολιτικές διώξεις. Ακόμα χειρότερα θα σας το πω. Και ξέρετε γιατί θα σας το πω. Διότι όποιοι μιλούμε για κεντροαριστερά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για μια μεγάλη κεντροαριστερά, υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Εξάλλου το δικό μου θέμα δεν ήταν το μοναδικό. Όπως ξέρετε, πριν από μένα ήταν του κυρίου Τεμπονέρα, μετά από μένα ήταν του κυρίου Γιώργου Τσίπρα. Δεν είναι δυνατόν κεντρικά πολιτικά στελέχη που έχουμε μία άποψη, που εκφράζουμε μία άποψη σταθερή εντός του χώρου, που θα έλεγα δεν είναι και διαφορετική, είναι εναλλακτική, είναι προωθητική, να έχουμε την αντιμετώπιση. Ξέρετε κάτι. Τον Ιανουάριο, σε αυτό το θέμα μόνο να σας πω, μαζί με άλλα στελέχη, το Γιάννο Ραγκούση και άλλα στελέχη, είχαμε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία να γίνει με ένα μεγάλο κόμμα τη κεντροαριστερά. Να πάτε και στου σοσιαλιστέ. Δεν εισακούστηκαμε. Αν είχε εισακουστεί, θα ήταν καλύτερο και το αποτέλεσμα. Πάμε στη συνέχεια. Τώρα λέμε να γίνει δημοψήφισμα για να το αποφασίσει ο κόσμο. Και πάλι έχουμε αυτή την αντίδραση. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά την πρότασή μα για το δημοψήφισμα, για τη βάση τα ίδια. Δεν τα λέει ο πρόεδρο. Γιατί ενοχλήθηκε από εσά. Τώρα πάμε να πούμε σε σχέση με αυτό το ερώτημά σα. Γιατί το θέμα είναι να έχουμε όλη μια ειλικρινή στάση. Και λέω το εξή. Στο αίτημά μας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς το Γενάρη, το Φεβρουάριο, ποια ήταν η απάντηση? Όχι. Τώρα στο δημοψήφισμα, στο να απαντήσει η βάση, ποια ήταν η απάντηση? Όχι μόνο όχι, αλλά και από πομπές. Τρίτο. Όταν λέμε, άρα η βάση, τα μέλη και οι φίλοι να μιλήσουν. Ταυτοχρόνως ακούγονται πράγματα για συμφωνίες κορυφής, διαφωνίες κτλ. Ενώ υποστηρίζεται το γαλλικό μέτωπο, το οποίο προήλθε από συμφωνίες κορυφής. Τέταρτο. Στην πρόσκληση του κυρίου Κασελάκη, κακώς είναι και η πλεύση ελευθερίας και Ζουίκο Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα το πρωί, όχι πριν από πολύ καιρό, μίλησε για ποινικές ευθύνες και διώξεις που πρέπει να υπάρχουν στον Αλέξη Τσίπρα. Η οποία μίλησε με εθνικολαϊκιστικούς όρους και με όρους μακελιού πριν ένα μήνα για όσους υποστηρίξαμε στεναρά και διαχρονικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πώς σας συνεργαστείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου? Αυτό. Μήπως βάζει όρους η κυρία Κωνσταντοπούλου για να συνεργαστείτε, να φύγει ο Τσίπρας, να φύγει ο Θεοχαρόπουλος? Τώρα δεν ξέρω. Αν υπάρχει τέτοια συνεργασία και δεν την έχει καταλάβει κανένας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει συνεργασία. Έχει προωθηθεί η συνεργασία σε τέτοιο επίπεδο. Εγώ πάντως λέω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε από το βήμα της Βουλής εναντίον μου. Γιατί πριν από 15 μέρες και ακριβώς μετά υπήρξε και η αποπομπή μου, μετά μίλησε εναντίον του κυρίου Παπά, σήμερα μίλησε εναντίον του κυρίου Τσίπρα για ποινικές διώξεις. Κοιτάξτε, πάντως, και μίλησε για αυτοκάθαρση. Τις αποπομπές της είπε αυτοκάθαρση. Δεν έχει μιλήσει εναντίον του κυρίου Κασελάκη, δεν τον έχει βάλει στο κάδρο. Τον κάλεσε όμως να πάει στο κόμμα της πλεύσης ελευθερίας και να ενταχθεί εκεί. Έτσι τον κάλεσε τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο άστοχη και εκτός του χώρου της κεντροαριστεράς είναι η πρόσκληση προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα αυτό πείραξε το εγώ κόμμα, σας έβαλα, τον κύριο Κασελάκη. Σας τα έβαλα όλα. Για την κεντροαριστερά μιλάνε πάρα πολλά στελέχη και έχουμε διαφορετικές εκδοχές στο πώς βλέπουν το μέλλον. Ήδη τα τρία έχουμε αποπεθεί, σας είπα. Ναι, για σας λέω συγκεκριμένα, τι ήταν αυτό που ενόχλησε, αυτό που είπατε για την πλέψη. Δεν ξέρω αν ερώτησα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό τώρα είναι μια δίκη προθέσεων. Εγώ θα σας πω τι έχω ενημερωθεί. Έχω ενημερωθεί ότι ενόχλησε πάρα πολύ το θέμα ότι δημοσίως είπαμε για την κεντροαριστερά και για το δημοψήφισμα και να μιλήσει τα μέλη και βάση του κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα. Δεύτερον, θέλω να σας πω. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα αποτέλεσμα στο οποίο δεν ήταν καλό για το ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Χάσαμε 3 ποσοστιαίες μονάδες και 350.000 ψήφους. Συνεπώς,
Σε αυτό πρέπει να υπάρξει αποτίμηση των αιτιών του κακού αποτελέσματος στα όργανα. Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή, που θα κάνετε, κύριε Θαχαρόπουλε? Άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά τώρα μου δίνεται πάσα. Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή, που θα κάνετε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι εκλεγμένο μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής από χιλιάδες μέλη, όπως ακριβώς και ο Στέφανος Κασελάκης στην Προεδρία. Ναι. Δυστυχώς, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία δεν συνεδρίασαν από το συνέδριο μέχρι και τις ευρωεκλογές. Μιλάμε για 4 μήνες. Δεν είχαμε συνεδρίαση καθόλου. Ποτέ. Μάλιστα. Πήγαμε στη συνεδρίαση με αποφάσεις ενός ανθρώπου μόνο, του Προέδρου. Αυτό τι συνεπάγεται? Όχι, έχει και τις ευθύνες του αρνητικού αποτελέσματος. Μόνος του. Καλά, Πολιτική Γραμματεία δεν θα κάνετε τώρα για την αποτίμηση του αποτελέσματος. Το δεύτερο που έχει την Τετάρτη Νέα Δημοκρατία, ότι δυστυχώς ο Ανδρουλάκης έκανε πολιτικό συμβούλιο, θα κάνει Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο. Το βλέπω ότι και τα άλλα κόμματα προχωρούν. Και σωστά. Δυστυχώς, στο δικό μας κόμμα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ακόμα και μετά τις εκλογές, δεν έχει συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία για Κεντρική Επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα συγκλήθηκε και μίλησε μόνο πάλι ο Στέφανος Κασελάκης και κανένας άλλος, και έφυγε στις πέτσες στην αρχή και στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το κόμμα είναι δημοκρατικό και θα παραμείνει δημοκρατικό. Για να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία πρέπει να το κάνει ο πρόεδρος αυτό. Ή η γραμματέας του κόμματος. Ή η γραμματέας του κόμματος. Ο πρόεδρος και η γραμματέας του κόμματος. Εσύ ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, αν η συντριπτική πλειοψηφία ζητήσει να. Το κάναμε αυτό. Θυμάστε ότι πριν το συνέδριο συνεκλήθη η Πολιτική Γραμματεία μετά από αίτημα. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αίτημα όλα τα η πλειοψηφία των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Και αμέσως μετά συνεκλήθη η Πολιτική Γραμματεία και αμέσως μετά δεν ξανασυνεκλήθη ποτέ. Ερώτηση τώρα. Πάω λίγο σε πιο προσωπικά. Δημοκρατικό κόμμα. Προοδευτικό κόμμα, σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων χρειάζεται. Χρειάζεται μεγάλο φορέα κέντρο-αριστερά για να αντιμετωπιστεί ο Μητσοτάκης. Είναι πολιτικά τα ζητήματα, δεν είναι προσωπικά. Και ξέρετε, εγώ δεν προσωποποιώ ποτέ τα πολιτικά ζητήματα. Επειδή τώρα. Με συγχωρείτε. Σα έκοψα όμω εγώ. Όχι, τώρα μου δίνετε πάσα κάθε φορά. Ενέο φορέα κέντρο-αριστερά. Εγώ τον ακούω και να δημιουργηθεί ένα άλλο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση, να είμαστε πιο δυνατοί και να είμαστε καλύτερη αντιπόλτευση. Αυτό σημαίνει και καλύτερη κυβέρνηση για κάθε κυβέρνηση και κάθε αντιπόλτευση. Αυτό ο ενιαίο φορέα πώ θα είναι? Θα είναι ένα κοινό ψηφοδέλτιο, θα είναι. Τώρα για παράδειγμα... φτάνεται πολύ μετά. Είναι για να το πρώτο που θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ, τα δύο δηλαδή μεγάλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Δεν μιλάμε 14,9 ενώ του προοδευτικού. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά 14,9 και 12,7. Να ανταποκριθούν στο αίτημα το κοινωνικό. Εγώ ω μέλο τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αυτό το αίτημα. Εφόσον ανταποκριθούμε και προχωρήσουμε μπροστά, υπάρχουν πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε στο ευκταίο που θα οδηγήσει εκεί που είπε και ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης και το είπατε προηγουμένως, στην εκλογή Προέδρου από τη βάση, έτσι ώστε να εκλεγεί ο κόσμος να αποφασίσει, τα μέλη και οι φίλοι της Προοδευτικής Παράταξης Ευρείας να αποφασίσουν για τον αρχηγό, λοιπόν, τον Εσείς πρόεδρο. Εσείς βλέπετε πρόσφορο έδαφος αυτή τη στιγμή όμως και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει κλειδονισμό. Όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και με την πολιτική, το χρέος μας είναι να ανοίγουμε δρόμους. Όχι να βλέπουμε μόνο τα εύκολα και να μιλάμε για τα εύκολα και μετά να καθόμαστε να βλέπουμε το Μητσοτάκη να κυβερνά χρόνια. Λοιπόν, άρα θέλουμε να ανοίξουμε δρόμους για να κάνουμε το δύσκολο εύκολο. Ερώτηση τώρα. Εσείς είστε και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε θα τα λέγατε και στα όργανα αυτά που είπατε δημοσίως. Τα έχω πει κιόλας. Όταν έχω συγκληθεί τα όργανα, τα έχω πει. Αυτά είπατε δημοσίως. Απολυθήκατε ως συνεργάτης ενός βουλευτή, αλλά και ήταν... Για την ακρίβεια, εγώ ήμουν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας. Αντικαταστάθηκα αντικαταστατικά 12 ώρες μετά την εκλογή του Προέδρου. Το μάθατε από τα μέσα ενημέρωση, είπατε. Πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από 10 μέρες, γιατί είχα εκλεγεί ομόφωνα παντού στην Πολιτική Γραμματεία και στην κοινοβουλευτική ομάδα και ζήτησε συγγνώμη. Στη συνέχεια, όπως πάρα πολλά στελέχη, είμαστε στη θέση διασύνδεσης κόμματος και κοινοβουλευτική ομάδα και στη δουλειά αυτή, η οποία γίνεται καθημερινά και όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ απαιτητική στις οργανώσεις παντού, η οποία λειτουργούμε. Και στην παραγωγή πολιτικής, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και ξαφνικά, πάλι μετά από ευρωεκλογές, μου διαμηνήθηκε ότι για τους πολιτικούς λόγους που σας είπα προηγουμένως υπάρχει αυτή η ερώτηση. Άρα, σαν να υπήρχε προηγούμενο, συγγνώμη, επειδή σε αυτό που περιγράφει. Στέλλα, μισό λεπτό. Άρα, Τεμπονέρας, Τσίπρας, Θεοχαρόπουλος. Την ίδια ώρα όμως, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι και άλλοι. Και πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές που είναι συνεργάτες νυν βουλευτών, όπως ήσταν και εσείς. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Στην κυρία Πούλη, που ήσταν. Ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί αυτό το ερώτημά σας είναι. Όχι, για να το καταλάβω. Να το καταλάβω. Να το καταλάβω. Γιατί είναι και άλλα στελέχη. Δεν είναι μόνο ο Θεοχαρόπουλος, ο Τεμπονέρας και ο Τσίπρας, ο Γιώργος. Είναι και άλλοι. Και πρώην υπουργοί
και πρώην βουλευτές και προβλημένα στελέχη, οι οποίοι είναι συνεργάτες βουλευτών. Το πρώτο που θέλω να τονίσω, για να είναι σαφές, είναι ότι στο κόμμα, όπως και σε όλα τα κόμματα, στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον κώδικα διοντολογίας που γράφει κάθε βουλευτής, δεν υπογράφει μόνο για τις έδρες κώδικα διοντολογίας, υπογράφει και για αυτά που θα σας πω, υποχρεούνται να δίνει στο κόμμα δύο θέσεις, έτσι ώστε να λειτουργεί, να μπορεί να λειτουργεί πολιτικά ο φορέας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, αυτά τα χρόνια του Αλέξη Τσίπρα το έχω πάντοτε, ναι. Και άλλα, τα άλλα και σε άλλα κόμματα. Όλα, εντάξει, αυτό ξέρω. Λοιπόν, άρα το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σχέση με το ερώτημά σας είναι ότι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που περιγράφεται δείχνει ότι όποιοι έχουν μια διαφορετική άποψη, αυτό πολιτικά ενοχλεί και αυτό οδηγεί σε αποπομπές και γι' αυτό είναι και πολιτικές οι αποπομπές οι οποίες γίνονται. Ως και το μήνυμα είναι μην πείτε κάτι εναλλακτικό για τη μεγάλη κεντροαριστερά, για το ένα, για το άλλο, στους υπόλοιπους. Αλλά για να πω ξεκάθαρα και σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, υποχρεούται. Πλέον, μετά από αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά σε σχέση που είπατε με τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια παντού. Άρα, διαφάνεια τώρα, παντού. Αφού ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, καλό είναι να μάθουμε και ποιοι άλλοι μπορεί να είναι συνεργάτες βουλευτών. Επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση, αν δεν γίνει ακόμα περισσότερο, ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, τα οικονομικά ζητήματα που λέει το κόμμα δεν μου κολλάνε κάπως, γιατί εσείς ως επιστημονικός συνεργάτης, ας πούμε, της κυρίας Πούλου, πληρωνόσασταν από σχέση. Τη Βουλή. Σωστά, άρα, γι' αυτό λέω ότι σχέση. Δεν μου κολλάει το θέμα της οικονομικής διευθέτησης. Δεν μπαίνω καν να απαντήσω σε διαρροές. Γιατί δεν είδα και καμιά επίσημη τοποθέτηση. Δεν αναπαρήγαγε κανένας ορισμένες αστιότητες ή διαρροές οι οποίες υπήρχαν. Οπότε δεν μπαίνω καν, όπως καταλαβαίνετε, όταν ο κόσμος καταλαβαίνει όλοι. Όλος που μας βλέπει και οι τηλεθεατές εδώ που μας βλέπουν είναι έξυπνοι. Καταλαβαίνουν όλοι το τι έχει γίνει με κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα, εδώ το ζήτημα είναι πρέπει να απαντηθεί από την ηγεσία το εξής. Δεν μπορεί στο κοινωνικό αίτημα για μια μεγάλη κεντροαριστερά, για ένα μεγάλο προοδευτικό φορέα, στο αίτημα ενωθείτε, η απάντηση να είναι αποπομπές, η απάντηση να είναι διχασμός, η απάντηση να είναι δεν ακούω την κοινωνία. Αν θέλετε το απαντάτε αυτό κύριε Θοχαρόπουλο, εσείς από πού ενημερωθήκατε ότι αποχωρείτε από αυτή τη θέση που είχατε? Την ώρα που συνομιλούσαμε με τον κύριο Ζάεφ, δυο μας έξω στο πλαίσιο, στο περιθώριο του... Ναι. Των Ιδρυμάτων του Συνεδρίου στο Δύο Αθηνών, στο Δήμαρχο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ναι. Ενημερώθηκα από την αρμόδια βουλευτή που ήρθε και με ενημέρωσε ότι για αυτούς ακριβώς τους λόγους που σας είπα των πολιτικών τοποθετήσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα την πήραν από την Κουμουνδούρο τηλέφωνο. Υπήρξε αυτή η απόφαση, ναι. Η οποία υλοποιείται βέβαια εκείνη τη στιγμή, στο λεπτό. Μάλιστα. Και βεβαίως εγώ μίλησα και μιλάω πολιτικά. Διότι πολιτικά είναι τα ζητήματα, πολιτικό είναι το αίτημα της κοινωνίας και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Και ίσως από την Κουμουνδούρο είναι, ας έρθετε πρώτα να τα πείτε στα όργανα και μετά να τα πείτε δημόσια. Σε ποια? Στα όργανα. Ναι, είναι καλό αυτό που λέτε, αλλά σας επαναλαμβάνω, τα όργανα δεν έχουν συνεδριάσει 5-6 μήνες, ναι. Και ταυτοχρόνως η απόφαση αυτή... Αυτό και τον αντίλογο. Καλά κάνετε. Ναι, η απόφαση αυτή, ενώ θα έπρεπε να είναι ακόμα και μια αναδιάταξη των δυνάμεων, να υπάρχει τέτοιου είδους, να αποφασιστεί συλλογικά από την Πολιτική Γραμματεία, από την Κεντρική Επιτροπή, δεν αποφασίζει, ξέρετε κάτι. Δεν είναι επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι ιδιοκτήτης και αποφασίζει τα πάντα. Μάλιστα. Για το ποιοι θα είναι στο κόμμα, ποιοι θα συνεισφέρουν, ποιοι δεν θα συνεισφέρουν. Όλα αυτά δεν ήρθαν στα όργανα, αλλά έγιναν εκτός οργάνων. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και άλλες απομακρύνσεις. Απολύσεις. Αυτό. Το είπα λίγο πριν. Ξαναλέω. Το ίδιο είχα ερωτηθεί και μετά την απομάκρυση παλιότερα του Ντεμπονέρα, μετά την απομάκρυση άλλων στελεχών. Δεν είναι δυνατόν. Στο κοινωνικό αίτημα, το πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα όλου του προοδευτικού κόσμου για μια μεγάλη κεντροαριστερά, η απάντηση να είναι αυτή. Με λίγα λόγια. Το ποτάμι. Δεν γυρίζει πίσω αυτό, ξέρετε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, δεν γυρίζει πίσω. Ο κόσμος τι θέλει. Θέλει μια μεγάλη κεντροαριστερά. Το κοινωνικό αίτημα αυτό δεν γυρίζει πίσω. Όποιος για λόγους προσωπικής ή συλλογικής ανασφάλειας δεν ανταποκρίνεται, θα μείνει πίσω από την ιστορικά. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι οι ιστορικές μας οι ευθύνες όλες, όλων. Λοιπόν. Αν θέλουμε να μην έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα επόμενα πολλά χρόνια, αλλά να υπάρχει μια εναλλακτική, προοδευτική, αξιόπιστη λύση, η οποία ο κόσμος, σύμφωνα με τον κόσμο, δεν λέω σύμφωνα με εμάς. Αν ο κόσμος είχε δώσει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ένα ποσοστό που ήταν διαφορετικό και είχαν αυξηθεί τα ποσοστά μας, θα λέγαμε ότι πιθανόν βλέπει αλλιώς. Ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απάντησή του με εκλογές, ούτε καν με μετρήσεις και δημιουργίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλά, εγώ σε ευχαριστώ.